Με την προβολή του κ. Σημακόπουλου, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, δύο ερωτήσεις, Γέροντα. Ναι. Γνωρίζω ότι ο Χαρίλαος Φλωράκης εξομολογήθηκε στο μοναστήρι σας, στη Σιμονόπετρα. Όχι στη Σιμονόπετρα, στο Κουκουέ. Στο Κουκουέ. Αν θέλετε, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Τότε θα κάνουμε δεύτερη διάλειξη, ευλογημένη. Δύο λόγια. Ένα δεύτερο, επειδή μέσω του Παπαεφραίου Κατανακιώτη συνδεθήκατε με τον Γέροντα Ιωσήφ, τον εισηχαστή. Ναι. Και δύο λόγια για τον Γέροντα Ιωσήφ. Τώρα. Τρίτη διάλειξη. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Δεν τελειώνουν αυτά. Θα σας πω για τον Χαρίλαο. Ήταν μία από τις εντυπωσιακότερες στιγμές που έζησα. Ήμουν αρχοντάρης, είχε το 94 επάνω. Με τηλεφώνησε ο Γέροντάς μας, Σιμλιανός, έλειπε. Και ο νυν Γέροντάς μας, Ηλυσίος, ήταν στις Καριές. Είχαν διπλή, ήταν εκεί η έκτακτη σύναξη και ήταν επάνω. Και με τηλεφώνησε, λέει, Αθανάση, σε παρακαλώ. Θα έρθει ο Φλωράκης, λέει, με μια συντροφιά εκεί πέρα, συντρόφους, λέει, 6-7 ανθρώπους, να τους περιποιηθείς, να τους προσέξεις. Ποιος Φλωράκης, το λέω. Ο Χαρίλαος. Ο Χαμάν, λέω. Τώρα αυτός ήταν, λέω, ο αρχηγός του θείου μου. Είχαμε αδερφός της γιαγιάς μου, ήταν πρωτοπαλί καλό του. Τώρα εκεί είχα ακούσει ένα σωρό πράγματα. Τι θέλει αυτός και έρχεται εδώ πέρα, με σφαγές και τέτοια πράγματα. Άκουγα Φλωράκη από μικρό παιδάκι και σήκονταν καπετάνι γιώτη. Λοιπόν, τέλος πάντων ήρθε, κατέβηκα κάτω, τον υποδέχτηκα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ. Τι φτιάχνετε, λέω καλά, όπως μιλούσε τελείως καραγκούνικα. Και λόγω εκεί εντοπιότητος βρήκαμε την κοινή γλώσσα. Την κοινή γλώσσα. Εν τω μεταξύ είχε και τον Τίτο τον Βανδί τον Μακρύ, τον ηθοποιό, ο οποίος δεν καταλάβαινε. Τα λέγαμε τόσο καραγκούνικα, τι λέτε εσείς εκεί. Άρα χαϊβάν κάνει στην άκρη, λέει, ας μας να πούμε τα δικά μας. Τέλος πάντων, του λέω πρώτη φορά είναι. Δυστυχώς μου λέει πρώτη φορά. Α, λέω δυστυχώς. Λέω γιατί, πώς τη λέμε πρώτα, λέει. Λέω Αθανάσιο, είσαι παπάς. Ναι, Παπαθανάσιο, λέω. Άκουνε σου Παπαθανάσιο, θα με συγχωρέσει, θα στο πω, λέει. Θα με συγχωρέσει, είσαι πώς το πούσε. Ψήφι κινήσω από την Αθήνα, λέει. Νόμιζα αυτό στο Άγιον Όρος, λέει, και θα βρω γέρους κατουρμένους. Έτσι μου είπε. Και ήρθα δώρα, λέει, και πήγα στα μοεσδία. Και είδα παλικάρια, λέει, και Παρίσι, λέει. Και τι έπαθε στο βατοπέ. Λέω τι πάθε, κύριε πρόεδρε. Μόλις μπήκα μέσα στην πόρτα, λέει, ακούω, γεια σου σύντροφε. Νόμιζα δεν είναι κανένα εργάτη, καλλικεδικιώτη. Κοιτάζω, λέει, βλέπω ένα καλογέρι. Ρε, σε φώναξες, εγώ. Από πού ως σύντροφος. Είμαι, λέει, γενικός γραμματέας στην τοπική κοινή ακομοτήνης. Τι ρε, κνίτσια και καλόγερος. Ναι, πώς θα παιδάκι με αυτό. Λέει, μου λέει, δεν με ικανοποίησε ο Μάρξ, λέει, βρήκα τη λύση στο Χριστό. Ε, Αθανάση μου, λέει, Παπαθανάση, αν είχε ένα όλμα από εκεί, ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από εκεί, καλύτερα, λέει, να είναι γυναίκα να με καταπιεί. Λέει, τα χάσα. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε πάνω, αφού τον είδα έτσι, με ρώτησε από πού είμαι. Μόλις άκουσε ότι ήμουν και εγγονός του πρωτοπαλίκαλο, τι κάνει, λέω μας χαιρετάει από πάνω. Άρα πέθανε ο Βαγγέλης, πέθανε. Θεός χωρέσει τον. Λέω καλά. Πιάσαμε κουβέντα αφού το βρήκα έτσι απλό ανθρώπος που αντιμέτωπε το φαγητό. Είμαστε με τον πατέρα Εφραίμ, εμείς δύο και αυτοί έξι. Κάθεσε με έξω στην αποταριά. Του λέω πώς και έτσι το Άγιον Όρος. Μου λέει ήθελα να έρθω από μικρό παιδί, το ένα, το άλλο, πώς με το Μάρξ κλπ. Μου λέει πάντως είστε ιδεολόγοι. Του λέω κάντε λάθος. Γιατί είστε. Δεν είμαστε ιδεολόγοι, λέω. Δεν καθόμαστε για τις ιδέες εδώ πάνω στο βράχο, το λέει ο κύριε πρόεδρε. Καθόμαστε για το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι πρόσωπο ή τι ιδέα, το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο, λέω. Οι ιδέες παρέρχονται, έρχονται και παρέρχονται, λέω. Όπως οι ώρες. Ο Χριστός με είναι μετακίνητος. Δηλαδή είμαι θεολόγος, αυτά πέστε εσύ. Εγώ στερεώ όπως ξέρω. Λέω και αφού σε βλέπω έτσι ακριβώς, λέω να κάνεις και μια άλλη πράξη. Λέει τι, να εξομολογηθείς. Τώρα λέει, με διόρθωσες. Λέω γιατί. Μου είπε ποτήτερα, του ρώτησα. Η γελία μου λέει πόσα χρόνια με περνά. Εγώ πρώτη φορά τον έβλεπα, 65 τον έβλεπα. Α, λέει, θα σ' άρεσε. Βγάζει την ταυτότητα 1914, 80 συμπληρωμένα. Λέω, να σε δίνει ο Θεός δύναμη. Αλλά βλέπω, επειδή τα βιολογικά όρια δεν μας επιτρέπουν, κύριε Πρόεδρε, λέω, μήπως είναι ευκαιρία που ήρθε στο περιβάλλον της Παναγίας. Ελαφρώσεις. Το γόρα λέει. Ποιο λέω. Έχω εγώ αμαρτίες. Τι λέω, δεν έχετε αμαρτίες. Εμείς λέω κάθε μέρα εδώ λέω, και εξομολογούμαστε στο γέροντα λέω, και βρίσκουμε καινούργιες. Άνθρωπος μέσα στον κόσμο 80 χρονών, στο κλαρί που ήσασταν, λέω, δεν κάνατε κάτι. Άρα, παιδάκι μου, ουδείς αναμάρτητος. Τώρα λέω, μίλησες καλά. Μην μου λες ότι όμως είναι αμάρτητος, λέω, ότι δεν έχεις αμαρτίες, γιατί ούτε φτερά έχεις, λέω, να είσαι άγγελος, ούτε λέω σκληρό σε βρίσκω, λέω, να είσαι έτσι. Τέλος πάντων. Μου λέει, δεν είμαι έτοιμος. Εντάξει, λέω. Αλλά θα έχουμε ευκαιρία. Θα με δώσουμε ο Θεός, λέει, θα βοηθήσει ο Θεός. Καλά. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις κάτι, λέω. Πιστεύεις στο Θεό, δεν πιστεύεις. Μου είπε μια ιστορία από το βουνό που έδειχνε. Πού να σε μου πει, πιστεύω.
Λέω, και γιατί τότε, λέω, σαν κόμμα πολεμάτε τη θρησκεία. Έρα, παιδί μου, τώρα λέει και αυτά. Γιατί και αυτά, λέω. Δεν τρέπεστε, ολόκληρο Κορμπατζόφλου είναι ανοίχτα. Έκανε την περιστρόικα και άλλαξαν τα πράγματα στην παγκόσμια. Άσε τα πάλι το μαραφτά, λέει. Αυτοί δεν είναι, λέει, οι κομμουνιστές. Τι είναι, λέω, ρεβιζιονιστές. Και εσείς, μαρξιστές. Και θα θαυμώστε, λέω, το μαρξισμό στην Ελλάδα. Θα δεις, λέει, να ζήσεις. Λέω, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι καλόγερος και δεν κάνω αρκεζόμαστε. Είστε έξι και είμαστε δύο. Σου υπόσχομαι, λέω, στην τιμή, στην αρνητική μου τιμή, λέω, ότι αν εφαρμοστεί ποτέ ο μαρξισμός στην Ελλάδα, ο πρώτος Έλληνας κληρικός, λέω, δρασοφόρος που θα ξυριστώ δημοσία, θα φωνάξω τον καλύτερο κορέα, λέω, της Αθήνας μπροστά στο Σύνταγμα, θα φωνάξω όλα τα κανάλια, ελάτε εδώ, εκεί θα πατήσω, λέω, θα έχω το σταυρό, τον πατήσω και θα πάρω το σφυροδρέπο και θα φράξω. Ζήτω ο Μάρξ κάτω, ο Χριστός, θα είμαι εγώ. Και θα κάνω και πολιτικό γάμο, λέω, μπροστά. Πάρω μια παλευλόμενα από τον δρόμο, θα πω, έλα να κάνω πολιτικό γάμο. Γιατί λες αυτά? Γιατί, πρόεδρε, δεν κάνει ιστορία πίσω, το λέω. Πάρ το χαμπάρι. Έρε, παιδάκι μου, λέει, νέα ζωή, λέει, εύκολο να αλλάξει. Τώρα μίλησε σωστά, λέω. Μην μου λες όμως, λέω, ότι εφαρμόσει μαρξισμό, λέω, εκεί πέρα και τέτοια πράγματα και κορδεύει τον κόσμο, δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει. Σε πιστεύω, σε αυτό εντάξει, λέω. Κάναμε κι άλλες κουβέντες, έφυγε. Λοιπόν, περιμένει μια στιγμή. Αρρώστησα, είχα ένα σοβαρό πρόβλημα και πήγα στο 401 στην Αθήνα. Ήταν Παρασκευή, ήρθε ο διευθυντής του Αντένα, γνωριζόμαστε. Μου λέει, πάτε Αθανάση, πάρε το τηλέφωνο αυτό. Τι τηλέφωνο είναι? Το Φλωράκι. Λέω, ποιο Φλωράκι? Το είχα ξεχάσει το γεγονός. Λέω, το Χαρίλαιο. Τι θέλει? Μην το δώσει κανένα το προσωπικό, τον τηλεφωνήσεις. Άλλο Φλωράκι. Φαγή έφαγες, λέω, που ήρθες. Α, δεν ήταν η φαγή, λέει, ήταν αγάπη με δεξάτε εμένα, το παλιτόμαρο, λέει. Με φερθήκατε, λέει, τόσο ευγενός που ήμουν για πέταμα. Ακούτε, σεβασμάτε. Άνθρωπος, ποιος το λέει αυτό το πράγμα από εμάς να πει τον εαυτό του παλιτόμαρου σε άλλον? Και τι με είχε εμένα, τι το έκανα.